αυτό που έχει αξία είναι αυτό που έχει εκφραστεί από όλους, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την καταστροφή. Και είπα λοιπόν ότι το ψήφισμα της κοινότητας Παλαικάστρου πρέπει να ενσωματωθεί και, όχι, και να πάει και ανεξάρτητα, αλλά να ενσωματωθεί. Διότι πρέπει να δοθεί το μήνυμα ότι υπάρχει η αποφασιστικότητα να υπάρξει αντίδραση. Και ξέρετε κάτι, πουθενά δεν εφαρμόζεται κάτι ερήμη ή εις βάρος μιας κοινωνίας η οποία αντιδρά. Δεν μπορούν να το κάνουν. Έχει αποδειχτεί με διάφορους τρόπους. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να μπει, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι, όσο και αν βάλουν κάλυμα και γαρνιτούρες και κερασάκια στην τούρτα, να τη φάμε αυτή την τούρτα. Η ουσία είναι ότι αυτή την ώρα, και νομίζω ότι είναι η γραμμή άμυνα και πολύ σωστά έχουν μπει αυτά που έχουν μπει από την Τεχνική Υπηρεσία ως θέση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ερώτημα όμως είναι πώς θα υλοποιηθεί αυτό, δηλαδή πώς θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε τις κυβερνητικές αποφάσεις. Και αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι ούτε θέμα προτάσεων ούτε οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο. Γι' αυτό είπα ότι έπρεπε το καλοκαίρι, για να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο, να δημιουργήσουμε την άμυνά μας, να γίνει ζήμος στους πολίτες, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και τελικά πρέπει να πούμε το εξής. Τα ΣΚΟΑΠ είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης. Δεν ήρθανε να πούμε μια ωραία πρωία να θεσμοθετήσουν προεδρικό διάταγμα. Ξέρετε ότι ξεκίνησε το 2001 η συζήτηση και θεσμοθετήθηκε το 2007. Περάσανε 6 χρόνια, γινόταν συζητήσει, γινόταν παρεμβάσει, υπήρξαν και αλλαγέ. Υπήρξε και πολιτικό κόστο αυτήνων που τα προωθήσαν όλα αυτά. Διότι ξέρετε, όταν κάνει ένα χωροταξικό σχέδιο, έχει κόστο. Διότι επιβάλλει κανόνε. Και συνήθω κανένα δεν θέλει κανόνε. Θέλει να είναι όλα ελεύθερα και για τα πάντα. Και επειδή λοιπόν εμεί το διαπιστώσαμε αυτό το πράγμα, ότι μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να είμαστε έρμεα αυθαιρεσιών, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε εμείς από πριν κάποια πράγματα. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι δυνατόν αυτή την ώρα σε μια περιοχή που έχει μείνει πίσω, αποδεδειγμένα, τι θα κάνουμε τώρα, κρυβόμαστε, έχουμε μείνει πίσω και ευθύνες υπάρχουν. Δεν θέλω αυτή την ώρα να αναφερθώ ποιοι και γιατί, αλλά πρέπει να σας πω ότι γενικά η Σιτία φαίνεται ως περιοχή άρνησης επενδύσεων. Ότι δίθεν και καλά, εμείς δεν θέλουμε τίποτα να γίνεται εδώ πέρα. Επειδή κάποιοι έχουν πιο δυνατή φωνή, κάποιοι ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον, οι οποίοι κάνουν υπέρμετρη φασαρία γύρω από ζητήματα τα οποία δεν είναι ρωτεύοντα, δημιουργούν αρνητικό κλίμα. Πρέπει αυτό να ξεπεραστεί. Και για να ξεπεραστεί, μόνο με υπεύθυνο τρόπο και μέσα από προσέγγιση και συζητήσεις κλπ. Δεν φτάνει μόνο η καταγγελία, δεν φτάνει μόνο η άρνηση. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά να θωρακίσουν τα ΣΚΟΑΠ. Κάθε 5 χρόνια μπορούν να τροποποιηθούν, όπως είπαν. Και αν έχουν μπει κάποια ζητήματα τα οποία μπορούμε να τα παρακάψουμε και να ελαφρύνουμε τις δεσμεύσεις, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά χρειάζεται μελέτη για να γίνει αυτό, για να γίνουν αυτές οι αναθεωρήσεις. Επομένως, αυτό που προέχει είναι πολιτικά να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να προχωρήσει αυτή τη λογική. Επειδή έτσι τους ήρθε. Λευκάωρη, Ψιλωρίτης, Σιτία και Εύρος. Μια άλλη περιοχή, δεν θυμάμαι ποια είναι, Ιωάννα και λοιπόν, από πού μέχρι πού δηλαδή. Η πόλη Θεσματούρα, σκεφτείτε ότι από τους Δήμους είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κάνει αυτό που έχει γίνει εδώ στην περιοχή. Δηλαδή, οι ίδιοι οι Δήμοι να πάρουν την ευθύνη να βάλουν όρους και όρους δόμησης, οι οποίοι δέχομαι ότι σε μερικές περιπτώσεις, επειδή και εκεί την περίοδο δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα, στην πράξη φάνηκε ότι θέλανε αλλαγές. Στην προηγούμενη δημοτική περίοδο γίνανε αλλαγές. Αν θυμάμαι καλά, τα 8 μέτρα κάτι έγινε αλλαγή. Μπορούν λοιπόν να γίνουν αλλαγές. Αλλά δεν μπορεί αυτό το καταστροφικό, αυτό το κατασκεύασμα, είναι ταφόπλακα κανονική, πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν πιάνεται από πουθενά. Είναι μία μελέτη καταστροφής και επομένως πρέπει να αποτραπεί. Και επειδή είναι όμως εντολή της κυβέρνησης, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχει πολιτική ισχύ και η πολιτική ισχύ χρειάζεται πολιτική ισχύ για να την αποτρέψει.
Γι' αυτό είπα λοιπόν πριν ότι πρέπει να μπει το κομμάτι αυτό της αντίδρασης των κινητοποιήσεων και όλων αυτών των καταστάσεων, παράλληλα όμως με μία μελέτη και εγώ θα έλεγα και με ένα δημοψήφισμα.